Χρησιμοποιήστε τη δική σας τεχνική για να έρθετε σε μια κατάσταση χαλαρωμένης συνείδησης. Δηλώστε την πρόθεσή σας να αξιοποιήσετε το διαλογισμό της πανσελίνου σαν εργαλείο ώστε να γιωθεί η αγνή θεϊκή θηλυκή ενέργεια στην επιφάνεια του πλανήτη και να βοηθήσει στην πλανητική απελευθέρωση. Οραματιστείτε έναν στήλο φωτός να εκπέμπεται από το γαλαξιακό κεντρικό ήλιο, να περνάει από όλα τα σημεία φωτός μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, να ρέει μέσα από την πανσέλινο και έπειτα μέσα από το σώμα σας να φτάνει στο κέντρο της γης. Οραματιστείτε έναν άλλο στήλο φωτός να ανατέλει από το κέντρο της γης, να ανεβαίνει μέσα από το σώμα σας μέχρι τον ουρανό, να περνάει μέσα από την πανσέλινο και από όλα τα φωτεινά πλάσματα του ηλιακού μας συστήματος και τέλος να συνδέεται με το γαλαξιακό κέντρο και την πηγή. Είστε τώρα γεωμένοι σε δύο στήλους φωτός. Το φως ρέει προς τα πάνω και προς τα κάτω ταυτόχρονα. Κρατήστε τους στήλους φωτός ενεργούς για λίγα λεπτά.
οραματιστείτε την αγνή ενέργεια της θεάς να αυξάνει μέσα από την πανσέλινο και να ρέει προς την επιφάνεια της γης. Οραματιστείτε αυτή την ενέργεια να περιβάλλει και να θεραπεύει όλα τα πλάσματα του πλανήτη, καθώς και την ίδια τη γαία. Δείτε όλα τα πλάσματα της γης να βιώνουν αυτή την αγνή ενέργεια της θεάς με το δικό τους μοναδικό και θετικό τρόπο. Οραματιστείτε όλες τις δύναμεις της θεάς πάνω στον πλανήτη να ενεργοποιούνται. Οραματιστείτε την ενέργεια της θεάς κατά την πανσέλινο να εξαγνίζει όλη την πρωταρχική ανομαλία που έχει απομείνει, καθώς και τις σκοτεινές οντότητες στην επιφάνεια του πλανήτη. Οραματιστείτε όλες τις δραστηριότητες των δυνάμεων φωτός να προχωρούν με πλήρη ταχύτητα. Οραματιστείτε την ενέργεια της θεάς να γαλινεύει όλες τις επίγειες εντάσεις κατά τη διάρκεια του γεγονότος.
οραματιστείτε μια νέα χρυσή εποχή στη γη, όπου η ανεφόρον αγάπη της Θεάς περιβάλλει όλα τα πλάσματα και όλοι οι άνθρωποι ζουν σε ειρήνη, αρμονία, αγάπη και αλληλοκατανόηση. Οραματιστείτε τη δεύτερη αναγέννηση της επιστημονικής και πνευματικής γνώσης. Δείτε τις ανάγκες όλων να ικανοποιούνται και όλοι να ζουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν. Η Θεά επιθυμεί απελευθέρωση και η απελευθέρωση θα έρθει.